Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίχθηκε η κατάθεση των ψηφοδελτιών για αρκετούς συνδυασμούς σε ολόκληρη την Κρήτη, με το ρολόι να δείχνει μεσάνυχτα παρά ένα και επικεφαλής να μετρούν υποψηφίους στο κατόφλι των πρωτοδικείων. Δεν έλειψαν και δύο επικεφαλείς συνδυασμών από το Λασίθι που πρόλαβαν οριακά να μπουν στο δικαστικό μέγαρο της Νεάπολης και να αποκτήσουν δικαίωμα κατάθεσης φακέλου. Τα στιγμιότυπα που κατέγραψε ο φακός της Κρήτη TV είναι απολύτως χαρακτηριστικά του πανικού που επικράτησε λίγα λεπτά πριν κλείσουν οι πόρτες στο πρωτοδικείο του Ηρακλείου. Περίπου 12 παρά 20 έφτασε στο δικαστικό μέγαρο ο Νίκος Χιναράκης, υποψήφιος δήμαρχος Γόρτινας. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε φτάσει και ο Σταύρος Ξυλούρης, που εμφανίστηκε ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του πρωτοδικείου ελάχιστα λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν μεσάνυχτα. Κατατέθηκε ο συνδυασμός της νίκης για την περιφέρεια Κρήτης, του Σταύρου Αναωτάκη, πλήρης, με όλες τις υποψηφιότητες που προβλέπονται κατά νόμον και την αναλογία γυναικών στη συμμετοχή της. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα, ο οποίος θα είναι σίγουρα νικηφόρος. Την Κρήτη μπροστά είναι ο νικηφόρος συνδυασμός, αυτό σημειώστε το, το επαναλαμβάνω, σημειώστε το. Περιλαμβάνει 77 ονόματα, είναι ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να περιλαμβάνει τον ψηφοδέλτιο και όλοι περιμένουμε τις εκλογές στις 26 Πέμπτου. Στην πλειοψηφία τους οι επικεφαλείς των συνδυασμών είχαν φροντίσει να φτάσουν εγκαίρως στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, όντας έτοιμοι να αντιμετωπίσουν και οποιοδήποτε πιθανό απρόοπτο, καθώς η διαδικασία ήταν πολυσύνθετη και μπορούσε να οδηγήσει σε δυσάρεστες εκπλήξεις σε περίπτωση που έλειπε κάποιο στοιχείο, παράβολο, είτε προέκυπτε οποιαδήποτε απόκληση σε ποσόστοση ανδρών γυναικών. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε ένα έργο που ξεκίνησε με ακόμα μεγαλύτερη ανανέωση, με ένα μέσο όρο ηλικίας γύρω στα 40 με 45, να ολοκληρώσουμε κάτι το οποίο έχουμε ξεκινήσει και να βάλουμε νέες βάσεις για ακόμα περισσότερα πράγματα για τον τόπο μας. Πρόσωπα από όλο το κοινωνικό και πολιτικό φάσμα της κοινωνίας μας, ανθρώπους που έχουν μάθει να δουλεύουν σκληρά, να οραματίζονται, να προσπαθούν για το μέλλον του τόπου με ήθος, αρχές και αξίες. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε πολλές αλλαγές στα χρόνια προβλήματα της περιοχής μας. Έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι ο μέχρι χθες υποψήφιος δήμαρχος Βιάνου Μανώλης Αναστασάκης αποσύρθηκε από την κούρσα των εκλογών καθώς δεν κατέθεσε ψηφοδέλτιο. Όπως είχε διαφανεί ο Νίκος Δασκαλάκης, δεν κατέθεσε ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο αλλά επέλεξε να συμπορευτεί με το συνδυασμό του Αργύρη Πανταζή στην Ιεράπετρα. Εκτός κούρσας των εκλογών στο Δήμο Χανίων έμεινε και ο Θρασίβλος Τσουχλαράκης που δεν έφτασε ποτέ στο πρωτοδικείο για να καταθέσει φάκελο. Δείγμα πολιτικού πολιτισμού η συνάντηση Αρναουτάκη Χιναράκης στο κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, η υποψήφια δήμαρχος Ηρακλείου και τα επιτελεία τους συναντήθηκαν στη λεωφόρο δικαιοσύνης, ανταλλάσσοντας ευχές και θερμές χειραψίες. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή η ομάδα όχι μόνο θέλει, αλλά και μπορεί να συνδέσει το παρελθόν, το οποίο τιμούμε, με το παρόν, το οποίο σεβόμαστε, κάνοντας το άλμα για το μέλλον, το οποίο διεκδικούμε για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πανδαιμόνιο επικράτησε σε πρωτοδικείο στην περίπτωση υποψήφιας που είχε καταχωρηθεί στη λίστα του συνδυασμού στον οποίο ανήκει με το επώνυμο του πρώην συζύγου της και απαιτήθηκε πολύ ωρος αγώνας δρόμου ώστε να αλλάξει ολόκληρο το ψηφοδέλτιο και να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή της. Από τη χθεσινή πολύ ωρη και κοπιώδη διαδικασία και όσους εργάστηκαν στα πρωτοδικεία της Κρήτης δεν έλειψαν πολλά ανάλογα παρατράγουδα.